Δεν εφούμουν το Θεόν, ήσουν εδώ κάτω από έναν κρεμό να ησυχάσω που τα βάσανα. Μπουφάσε το Θεόν και κατάστρεψε τις ζωές μας. Α, τι λέει η σκορή μου. Θεέ μου, δώσ' τους νου και φώτιση. Πέ μου, τι θα κάνω πιο. Τι θα κάνω. Γεια σας. Δεν νομίζω να χρειάζεται να ρωτήσω να που κάνετε. Έχετε και δύο τόσο χαρούμενες εκφράσεις που οι ερωτήσεις είναι περιττές, ναι. Καλώς είσαι κι εσύ. Ήβρες άνθρωπο να συνεταιρέψεις. Τουλάχιστον βγάλε λίγα λεφτά να διάτσε του θύματος που δάλεις αδερφή σου. Δεν καταλαβαίνω μαμά να που μου λαλείς. Αμέσως η Φέρη δεν καταλαβαίνετε τίποτε. Γαβρίλα, να που έγινε πάλι. Η κυρία Άννα από δά, επειδή σπίτι της Μερόπης να δει την Αφροδίτη μου. Παρακάτω, δεν ξέρω τι λαλεί. Μαμά, μπορείς εσύ μια φορά στη ζωή σου να δεις τη θετική πλευρά. Η Αφροδίτη είναι έναν όμορφο και υγιές μωρό. Εν όμορφο γε μου, τούτο είναι το θέμα. Πώς θα ζήσει το μωρό, να. Τι ζωή θα κάνει. Και γιατί να μην σκυπητούν την κυρία Μερόπη. Μάμα, σταμάτα, αφού σου εξήγησα προχτές. Πάλι θα έχουμε την ίδια συζήτηση. Πρέπει ο Μάρκος να παραδεχτεί όταν ο πατέρας του παιδιού σου για να πληρώνει τη διατροφή. Γαβριέλα, να πουλάει η μάμα σου πάλι. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τη λαλία. Πόθενο στα πόθενο ο Μάρκος να πληρώνει για το δικό μου το μωρό. Αν δεν είναι ο Μάρκος ο πατέρας του παιδιού σου, τότε ποιος είναι. Τέλος πάντων, να σου πω ότι ευαρέθηκα να σε ακούω να κατηγορείς τον Μάρκο. Ο παπάς της Αφροδίτης είναι ο Πανίκος. Ο Πανίκος. Ποιος Πανίκος. Μα εκείνον το ρεμάλι είναι ο ναρκωμανής. Ναι, εκείνον το ρεμάλι. Ο ναρκωμανής. Άρη, παρακαλώ να πάνε όλα καλά. Να πάρε, αγάπη μου, μη φοβάσαι. Η Μερόπη νόμιζε ότι να της αφήσω το μωρό να σου να πάει γυμνάσιο. Θα πάθει σοκ τώρα. Η Μερόπη νόμιζε πως το μωρό είναι δικό της. Ναι, αλλά εγώ υπόγραψα τα έγγραφα υιοθεσίας. Παρακάτω. Το μωρό ξέρει πως εσύ είσαι η μάμα του. Εν ειδοποίησες ότι να έρθεις στην Κυρία. Μερόπη, πρέπει να μιλήσουμε. Για ένα πράγμα. Για την Αφροδίτη. Ήρθαμε να μαζέψουμε τα πράγματα της. Γιατί? Πρέπει να την πάρω κοντά μου. Δεν αντέχω άλλο μακριά της. Αποφασίσαμε ότι η Αφροδίτη πρέπει να πάει να ζήσει με τη μάμα της, είναι πιο σωστό. Ξέρω ότι έχω προβλήματα με τη μάμα μου, αλλά θα της εξηγήσω. Η Αφροδίτη έφευγε από το σπίτι. Μα τι λέει, κυρία Μερόπη. Τούτον που άκουσες, δεν ήταν τούτη η συμφωνία μας. Η Αφροδίτη δικό μου μωρόν τώρα.